Όλα αυτά, αλλά και τις ανακοινώσεις που ήρθαν από την κυρία Γέλεν για την αμερικανική οικονομία και τις προθέσεις της ΦΕΤ, θα τα δούμε ευθύς αμέσως με τον Κωνσταντίνο Καρδιασμένο, που είναι βέβαια συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της CTX Capital του Λονδίνου, εδώ στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρδιασμένε. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιμπεράκη. Καλημέρα και στην αθέρμη σας. Νομίζω με ένα σχόλιο για την πορεία της κατάστασης στη Σκωτία θα ξεκινήσουμε. Θέλω να μιλήσουμε για τη Σκωτία. Εντάξει, ήταν μια αναμενόμενη πριν περίπου μια εβδομάδα εξέλιξη. Mm-hmm. Προς το τέλος, και όσο πλησιάζαμε προς την εκλογική μάχη, είχαμε το στρατόπεδο του ΝΕ να πλησιάζει σε δημοσκοπήσεις mm-hmm. το όχι. Αυτό, όπως είναι φυσικό, δημιούργησε έτσι έναν εκνευρισμό στην αγορά, διότι ήταν τόσο σίγουρη η επικράτηση του ΝΕ σε όλο το προηγούμενο διάστημα, όπου δεν είχε γίνει factor in στις τιμές καθόλου η ενδεχόμενη περίπτωση να έχουμε ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας. Φαντάζονταν δηλαδή, αν κάποιος το συζητούσε ένα μήνα πριν, δύο μήνες πριν, ήταν ένα σενάριο αρκετά μακρινό. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Τις τελευταίες ημέρες μπήκαν όλοι σε μια διαδικασία αυξημένης εγρήγορσης για κάτι που κανείς δεν είχε σκεφτεί ότι μπορεί σοβαρά να είναι ενδεχόμενο. Βέβαια, γιατί ήταν ένα αρκετά μεγάλο event τελικά. Εάν τυχόν είχαμε δηλαδή μια ενδεχόμενη νίκη του ΝΕ, είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα κάποια πράγματα, θυμάστε, θα ήταν τρομακτικές οι αλυσίδωτες αντιδράσεις που θα πήγαν στην αγορά. Mm-hmm. Πάντως, είχαμε μια πρωτοφανή συμμετοχή. 97% των Σκοτσέζων πήγαν να ψηφίσουν. Μάλιστα, ψήφισαν και παιδιά 16-17 χρονών. Συμπεριλήφθησαν μέσα στους εκλογικούς καταλόγους. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι βέβαια από σκοπιάς οικονομικής, αλλά κοινωνικής, να δει κανείς και πόσο αυξημένο ήταν το ποσοστό συμμετοχής, αυτό που λέτε, κύριε Καρδιασμένε, στο δημοψήφισμα, σε περιοχές της Σκωτίας, όπου η συμμετοχή αντίστοιχα στις ευρωεκλογές δεν ξεπερνούσε το 25-30%. Αυτό για το πόσο ενδιαφέρονται οι Σκότοι για τα δικά τους και για τα ευρωπαϊκά. Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια, όλη αυτή η ανησυχία που έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες με τα πόλους να είναι αρκετά κοντά, είχαν δώσει κάποια αποτελέσματα και κάποιες κινήσεις γενικότερα στην αγγλική αγορά. Έτσι λοιπόν, με το άκουσμα των πρώτων στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων, περίπου στις 3 ώρα το πρωί Ελλάδος, η Στερλίνα ξεκίνησε μια πτωτική, μια σημαντική ανωδική πορεία σε σχέση με το ευρώ. Βρέθηκε κοντά στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Δοκιμάζοντας και το 0,78 προς τα κάτω, δεν τα κατάφερα να το σπάσει, αλλά το δοκίμασε. Τα ίδια και στην ισοτιμία με το δολάριο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεπεράστηκε το 1,65, επιστρέφοντας σιγά-σιγά σχεδόν στην πρώτη δημοψηφίσματος εποχή. Βρισκόμαστε εκεί κοντά στο 1,67, 1,67, 1,66 κτλ. Πριν το δημοψήφισμα, περίπου ένα μήνα πριν, αρχίζει και πήγε προς αυτήν την κατεύθυνση η Στερλίνα. Και οι διακυμάνσεις στα ομόλογα. Εκεί είχαμε μια εβδομάδα περίπου στο τέλος του Αυγούστου, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν περίπου, είχαμε την απόδοση του δεκαετού του Gilt στο 114. Η τιμή ήταν στο 114. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 111,60. Ξεκίνησε από το 111,40 μέσα σε μερικά λεπτά, σε 30-40 λεπτά έχει κερδίσει αυτούς τους 20 πόντους. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη εκεί. Λοιπόν, τώρα φεύγοντας από τα τεκτενόμενα στη Σκωτία, νομίζω ότι το κλίμα αυτήν την εβδομάδα είναι κάπως ιδιαίτερο. Είχαμε τις ανακοινώσεις της κυρίας Γέλεν, την επίσημη πρώτη για τα φθηνά δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα TLTROs, και βέβαια με τις εκτιμήσεις για τη ζήτηση να πέφτουν έξω τελικά από την πραγματικότητα. Ιστορικά υψηλά για τον Dow Jones, ιστορικά υψηλά σήμερα τουλάχιστον για τα τελευταία 6 χρόνια, για τον ευρωπαϊκό δείκτη, το Stoxx 600. Πώς συνοψίζετε το κλίμα στις αγορές διεθνώς τις τελευταίες ημέρες, κύριε Καρδιασμένο? Ήταν μια εβδομάδα στην οποία μπορούμε σήμερα Παρασκευή να πούμε τέλος καλά, όλα καλά, ναι, υψηλά. Δηλαδή είχαμε την ΦΕΔ, η οποία παρόλο την ανοιχτή διαμάχη η οποία υπήρχε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς, θυμίζουμε τα μέλη της από Σαν Φρανσίσκο να βγαίνουν ανοιχτά και να μιλούν για άνοδο επιτοκίων. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν να μην αλλάξουν τα επιτόκια. Μάλιστα, βέβαια, η τορική, η οποία ακολούθησε μετά στη συνέντευξη τύπου, ήταν λίγο ήταν λιγότερο ακομόδατιβο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Αφού ανέβασαν, θα πούμε και στη συνέχεια, ανέβασαν και τις προσδοκίες όσον αφορά το επιτόκιο μέσα στο 2015. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον μέσα στην ανακοίνωση, την οποία εξέδωσαν σε 9,5 της Τετάρτης,
ήταν σαφές ότι δεν προτίθενται άμεσα να ανεβάσουν τα επιτόκια. Αυτό λοιπόν, όπως τον φυσικό, πυροδότησε μια εφορία στις αγορές με τον χρόνο, οι οποίες τελικά χθες βράδυ στο καμπανάκι κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Και αν δούμε μάλιστα, και για να είμαστε πιο ακριβείς, αν περιγράψουμε σαφήνεια το πώς περίμενε οι αγορές αυτή την κίνηση, αρκεί να δούμε την πορεία του VIX. Δηλαδή, Παρασκευή ξεκινάει ο VIX από το 12 να ανεβαίνει. Δευτέρα, Τρίτη βρίσκεται από το 12.30-12.60 της Παρασκευής, στην αρχή της ημέρας, κοντά στο 14-14.30. Και μετά την παρέμβαση Γέλεν. Κατευθείαν καταραίει κάτω από το 12. Δηλαδή, ουσιαστικά σαν να ανακουφίστηκε η αγορά, οκ, δεν έχουμε πρόβλημα, μπαίνουμε όλοι, ψωνίζουμε τώρα, πουλάμε το VIX και καταραίει ο VIX. Αυτή ήταν επί της ουσίας, αν δούμε την αντίδραση της αγοράς, με αυτόν τον τρόπο ενήργησε. Αν σας ζητούσε κανείς να σταχυολογήσετε τα σημαντικότερα που είπε ή άφησε να εννοηθούν οι επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, τι θα ξεχωρίζατε, κύριε Καρδιασμένε? Φαντάζομαι καταρχήν αυτήν την διαβεβαίωση για το μεγάλο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να περάσει μέχρι την αναπροσαρμογή των επιτοκίων. Αυτό ήταν το πρώτο. Δηλαδή είπε ότι ακόμα δεν έχουμε moderate growth, είπε. Δηλαδή δεν έχουμε μια μετριοπαθή ανάπτυξη. Ναι. Το δεύτερο το οποίο δημιουργεί κάποιο προβληματισμό όμως είναι οι προβλέψεις της Επιτροπής για την πορεία της Αμερικανικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν, μέλη της Επιτροπής προβλέπουν πως μέχρι το τέλος του 2015 τα επιτόκια στην Αμερική θα βρίσκονται στο 1,375%, ενώ σε προηγούμενη συνεδρίαση αυτό το νούμερο ήταν χαμηλότερο, αν δεν κάνω λάθος ήταν κοντά στο 1,175, άρα έχουμε 20 μονάδες βάση παραπάνω. Ενώ επίσης η Επιτροπή χαμήλωσε τις προσδοκίες σχετικά με την πορεία της ανάπτυξης στην Αμερικανική οικονομία. Ενώ και τώρα προβλέπει για το 2015 ανάπτυξη μεταξύ 2,1 και 3,2%, νούμερα τα οποία ήταν λίγο μεγαλύτερα σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Αυτές οι μεταξύ τους αντιφατικές δηλώσεις ήταν μάλιστα που διατήρησαν, θέλετε, και σε ένα πολύ καλό, ικανό επίπεδο και καλό επίπεδο την αγορά ομολόγων στην Αμερική, τα δεκαετή και τα τριακονταετή, τόσο την Τετάρτη όσο και χθες, παρόλο το μεγάλο ράλι το οποίο είχαμε στις αγορές. Τώρα βέβαια, για να σταθούμε και στο τι μελιγενέστε, γιατί αυτό είναι το μείζον, πέρα από τα όσα είπε η κυρία Γέλεν, φαντάζομαι ότι θα συμμερίζεστε κι εσείς την άποψη εκείνων που υποστηρίζουν ότι όπως η Fed ήταν η πρώτη κεντρική τράπεζα που προχώρησε σε έντονη στήριξη με ενέσεις ρευστότητας της οικονομίας, έτσι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και η πρώτη που θα σπεύσει να σφίξει τα λουριά. Ναι, έτσι είναι. Το είχαμε πει και αν θυμάστε και την αρχή της εβδομάδας, όπου κάναμε και μια σύγκριση των προθέσεων των κεντρικών τραπεζών, έτσι όπως διαφαίνονται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Η Fed θα είναι η πρώτη κεντρική τράπεζα που θα σφίξει τα λουριά. Είναι σαφές αυτό στην νομισματική πολιτική. Ως αποτέλεσμα, λογικά θα επηρεάσει την πορεία του δολαρίου με αυξητικές τάσεις στα υπόλοιπα νομίσματα. Μια τέτοια γεύση ήδη πήρε το γένο, που η ισοτιμία έφτασε υψηλό εξαετίας χθες. Με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βέβαια, να προσπαθεί να βρει νεοτόμες πολιτικές για να τονώσει τη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Και με την προσδοκία της δημιουργίας της ευρωπαϊκής πολιτικής προσωπικής χαλάρωσης σύντομα, όσο πιο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό, ενδέχεται μια τέτοια πορεία και ως προς το ευρώ να βρει ανάλογη απήχηση μέσω πρόθεσμα. Μιλώντας πάντως για την ευρωπαϊκή προσπάθεια λίγο, αυτή η προσπάθεια των τετραετών δανείων που δεν υπερκαλύφθηκε, δηλαδή οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Φραγκφούρτης περίμεναν ότι θα δώσουν 100 δις, εν τούτοις δώσαν μόνο 82. Δεν είναι τεράστια διαφορά, αλλά είναι δείγμα προθέσεων το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να δώσουν τα υπόλοιπα 18. Δηλαδή δεν ενδιαφέρθηκαν οι τράπεζες να πάνε τα πάρουν. Έδωσε περαιτέρω δύναμη στις φωνές που κάνουν λόγο για επίσπευση της διαδικασίας. Να ενταχθεί δηλαδή, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο. Μάλλον θα υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες προφανώς στο υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι σαφές και μεταξύ των χωρών. Έτσι, βέβαια. Έτσι, εκεί τώρα θα δούμε πώς θα πιέσει ο Ντράγκη. Πώς οι Αμερικανοί πάντως, κοιτώντας χθες, γιατί λόγω των εκλογών και την Τετάρτη και την Πέμπτη, και λόγω των επιτοκίων και των εκλογών, είχαμε γίνει τηλεορασόπληκτοι όλοι στα ξένα δίκτυα, κοιτούσαμε τι γινόταν. Οι Αμερικανοί ιδιαίτερα χαρούμενοι με τον Ντράγκη. Δηλαδή θεωρούν ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργήσει αυτή την πολιτική προσπάθεια. Έχει να κάμψει όμως πολλές αντιδράσεις. Τεράστιες αντιδράσεις, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρδιασμένε, για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.